Οι αναπηροί δε σκύβουν το κεφάλι μαζί με το λαό. Αντίσταση και πάλι. Τέτοια ανεργία, ρατσισμός είναι της ΕΕ. Ο πολιτισμός. Τέτοια ανεργία, ρατσισμός είναι της ΕΕ. Ο πολιτισμός. Με τη σημερινή μας συγκέντρωση αυτή την ημέρα 3 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας, δίνουμε φως στο σκοτάδι. Σπάμε τον όρκο της σιωπής κυβερνώντων και ΜΜΕ στο έγκλημα που διαδραματίζεται εις βάρος των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων και των οικογενειών τους. Τιμάμε τη σημερινή ημέρα με την παρουσία μας εδώ τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της πανδημίας από τη μετατροπή του συστήματος υγείας εμπόρευμα στη χώρα μας, στην Ευρώπη του πολιτισμού, σε σύστημα μιας νόσου. Εκατόβες κυριολεκτικά ήταν τα θύματα στα ιδρύματα πρόνοιας, τα περισσότερα από αυτά ανάπηροι και χρονίως πάσχοντες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια με δραματικό τρόπο τις τεράστιες συλλήψεις σε υποδομές και προσωπικό, στις δημόσιες μονάδες υγείας πρόνοιας, στην ειδική αγωγή, στα κέντρα αποκατάστασης, στους οίκους ευγυρίας. Με ανύπαρκτα μέτρα προστασίας και υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο που εξέθεσαν και συνεχίζουν να εκθέτουν σε σοβαρούς κινδύνους τους εργαζόμενους και τους εκπαιδευόμενους στα ειδικά σχολεία, τους περιθαλπόμενους βαριά αναπήρους και χρονίως πάσχονται στα ιδρύματα. Με αποκλεισμένους τους ασθενείς από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες, αφού δημόσιες μονάδες υγείας μετατράπηκαν σε μονάδες της μίας νόσου, με άρνηση της κυβέρνησης να επιτάξει τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να φροντίσει για την αρέωση του πληθυσμού στα ειδικά σχολεία και στα ιδρύματα που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι υπεράριθμα. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα για τα ΑΜΕΑ στις 3 του Δεκέμβρη θα ακούσουμε λόγια πολλά και γεμάτα ευαισθησία. Θα ακούσουμε λόγια γεμάτα με το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη δική μας κοινωνική κατηγορία. Για εμάς η 3 του Δεκέμβρη είναι μέρα πάλης και αγώνα. Να φωτίσουμε το δρόμο του αγώνα με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας. Τον 21ο αιώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στο όνομα των κερδών της επιχειρηματικότητας θέλουν να μας γυρίσουν στο μεσαίωνα. Οι ανάπηροι, οι χρονίως πάσχοντες, οι γονείς και κηδεμόνες παλεύουμε και διεκδικούμε ζωή με αξιοπρέπεια, ζωή με δικαιώματα. Δικαιώματα που δεν θα συνθλιβούν στις μιλόπετρες του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων που υπηρέτησαν και υπηρετούν με συνέπεια τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι αστικές κυβερνήσεις της χώρας μας. Με πρόσφατο ποιοτικό άλμα προς την αντιδραστικοποίηση το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία, με το οποίο προβλέπονται περικοπές θεραπείων, επιδομάτων και συντάξεων αναπηρίας, το κλείσιμο των ειδικών σχολείων και των δομών πρόνοιας στο άνοιγμα, στο όνομα της δίθεν ένταξης και του αποδρυματισμού. Συνεργός και συνοδοιπόρος σε αυτό το συνεχές έγκλημα είναι οι συμβιβασμένες ηγεσίες σε ΕΣΑΜΕΑ και ΠΟΣΓΑΜΕΑ που μπουκωμένοι με τις εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τις κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις βάζουν πλάτη στο τσάκισμα των δικαιωμάτων των αναπήρων και των οικογενειών τους. Υπάρχει διέξοδος, υπάρχει ελπίδα. Οι αγώνες των υγειονομικών μέσα στην πανδημία, οι αγώνες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, της Costco, των τελιβεράδων της e-food και των courier, αλλά και της ΕΑΝ και του ενιαίου, αχρηστεύσαν κάποια αντιλαϊκά μέτρα, περιόρισαν το κακό, απόσπασαν και κάποιες κατακτήσεις,
έδωσαν το μήνυμα της εποχής μας. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αφήνουμε στο χθες τις διεφθαρμένες ή διδασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες σε εσταμαία και προσγαμαία. Ζωντανεύουμε τους συλλόγους μας. Πυκνώνουμε τις γραμμές της Συντονιστικής Επιτροπής Αγών Αναπήρων και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών Αναμαία Αττικής Καινήσων. Συμπορευόμαστε με το ταξικό συνδικάτα, το ριζοσπαστικό γυναικείο και νεολαϊκό κίνημα. Όλοι μαζί είμαστε πολύ δυνατοί. Μόνο με το οργανωμένο μαζικό αγώνα μπορούμε και θα νικήσουμε. Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας σήμερα και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων Αμαία Αττικής Καινήσων επιλέγει να ρίξει φως στο σκοτάδι που μας έχει επιβάλει αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέναντι στα δικαιώματα των Αμαία. Είμαστε απόψε εδώ για να τιμήσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στα δίθεν συστήματα υγείας που είναι απόλυτα σωστά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαιτίας αυτών των συστημάτων υγείας που λειτουργούν όλα τέλεια έχουν σκοτωθεί, έχουν πεθάνει από μια πανδημία χιλιάδες συνάδελφοι, συνάνθρωποι μας. Είμαστε απόψε εδώ για να σηκώσουμε ανάστημα και να πούμε ως εδώ φτάνει. Οι νέοι με αναπηρία δεν γίνεται στον 21ο αιώνα να ζούνε με υποβαθμισμένα μορφωτικά δικαιώματα, με υποβαθμισμένα υποστελεχωμένα ειδικά σχολεία. Συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε το ΚΕΑΤ βιώνει μία υποβάθμιση δίχως έλεος, απολύοντας έμπειρους καθηγητές, έμπειρο προσωπικό με ευθύνη τη διοίκηση, την πλειοψηφία της διοίκησης του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, που επιλέγοντας επίσης αυτή την ημέρα να κάνει φιέστες και πανηγύρια. Το μέρος είναι με το δίκαιο μας, συνάδελφοι. Σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι, συνεχίζουμε τον αγώνα και η τελική νίκη είναι δική μας. Ευχαριστώ. ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΒΟΥ, ΠΑΣΟΚΙΑ ΕΣΑΠΕΑ, κάνουνε πορεία στις πλάτες στον Αμαία. Φωτίζουμε τη νύχτα της βαρβαρότητας και της εκμετάλλευσης. Τιμούμε τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, συναδέλφους μας και συναδέλφισσες, ανάπηρους, βαριά ανάπηρους και χρόνους πάσχοντες στα Ιδρύματα αλλά και από την Ατοτροπή των συστημάτων υγείας σε σύστημα της μίας γνώση. Καταγγέλνουμε την ομερτά σιωπής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων, υπομονωούντας το ευρωπαϊκό ιδεώδες, μεγάλα διεθνή πρακτορία αλλά και τα δικά μας κανάλια που έθαψαν κυριολεκτικά μαζί με τις χιλιάδες στην χώρα μας και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς ανάπηρους και χρόνιους πάσχοντες τις αιτίες και τους υπεύθυνους για το μέγεθος του εγκλήματος που εξελίσσεται ιδιαίτερα τα χρόνια της πανδημίας. Ξέρουμε πολύ καλά και πριν την πανδημία πολλοί ανάπηροι χρόνοι πάσχοντες δεν θα είχαν μείνει ανάπηροι αν υπήρχε ένα άλλο σύστημα υγείας με πολιτική πρόληψη της αναπηρίας της ασθένειας. Με τον πιο δραματικό τρόπο επιβεβαιώθηκε μέσα στην πανδημία ότι η επιχειρηματική δράση, το κέρδος και η προστασία της υγείας, το δικαίωμα στη ζωή των εργαζόμενων, των ανθρώπων των λαϊκών οικογενειών και ιδιαίτερα των αναπήρων, το κέρδος μα όλους εμάς είναι σε αμήλικτο πόλεμο. Τα δικαιώματά μας είναι σε άμεση σύγκρουση με τις ανάγκες της καιροπορίας. Και γι' αυτό είχαμε και έχουμε αυτά τα θύματα και γι' αυτό αξιοποιούν την πανδημία για μαζικές περικοπές στην υγεία, στην πρόνοια για αυτές τις μέρες που κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός.
τους. Δεν σταμάτησαν ούτε τις πρώτες ημέρες της καραντίνας για τις 23 του Μάρτη του 20. Με μια εντολή πάνω από 3.500 παιδιά με αναπηρία χωρίς γονείς που έκαναν επίγωμα και τη σύνταξη του γονιού τους, αλλά τα γονιού τους έμειναν, λέει, χωρίς το επίγωμα, γιατί η σύνταξη του γονιού ήταν επαρκής για να ζήσουν. Και μιλάμε για συντάξεις ακόμα και των 70, των 90 και 150 ευρώ. Δεν σταμάτησαν εκεί, πέρα από τις απαγορεύσεις, τις διαδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις, ακόμα και στην κινητοποίηση που κάναμε για το θάνατο των Ευρωπαθών, στην κοινική ταξιάρχη, αξιοποίησαν την ακρονία και την ανασφάλεια του κόσμου για να εξαρτήσουν ό,τι δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα χρόνια. Διέλυσαν το δημόσιο σύστημα παιδείας, αντί να κάνουν προσλήψεις στην υγεία, κάνανε προσλήψεις στην αστυνομία των πανεπιστημίων για να καταστήλουν τους νέους που διεκδικούσαν στη ζωή. Αντί να ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, τον μπλόκαραν αναγκάζοντας ασθενείς, ανάπηρους και γρόνιους πάσχοντες για δικές ιδιωτικές κλινικές. Αντίθηκαν την επίταξη του ιδιωτικού τομέα για να μην γίνουμε, λέει, Σοβιετία, όταν ο ιδιωτικός τομέας δυσάβριζε κυριολεκτικά πάνω στον πόνο, στην αγωνία ασθενών χρονίων πασχόντων και αναπήρων. Ήρθε τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης που ιδιαίτερα μες στην πανδημία υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης, γιατί αυτοί που παίρνουν εξηγήριο και βγαίνουν από τους ΠΕΠ χρειάζονται αποκατάσταση, όπως και πολλοί που νοσούν από τον κορονοϊό στις κλινικές. Και όμως, μειώσαν στο 50% τα ελάχιστα κρεβάτια αποκατάστασης και γέμισαν τα ιδιωτικά που χρειάζεται να πληρώσεις πάνω από 3.000 ευρώ από την τσέπη σου. Κι άμα ο ανάπηρος είναι παιδί, η αγωνία του κορμού γεννάει περισσότερη δυνατότητα κερδών. Φτάνοντας δηλαδή το νοσήλιο που ζητούν για τα παιδιά με τις 7.000 ευρώ το μήνα. Να γιατί είμαστε σήμερα στον δρόμο.